Πάμε να υποδεχτούμε τον αγαπημένο μας, τον αγαπημένο όλων, τον αγαπημένο μας Παιχνιδάτο Μουστάκα, ο οποίος έρθε και σήμερα και μας υπενθυμίζει ότι υπάρχουν, ναι, υπάρχουν καλές ειδήσεις. Ειδησούλες οι οποίες κάνουν τη διαφορά και εμείς φροντίζουμε και οφείλουμε μαζί με τον αγαπημένο μας Παιχνιδάτο Μουστάκα να δίνουμε ένα άλλο χρώμα και άρωμα στην εκπομπή, ξεκινώντας πάντα με την καλύτερη είδηση της ημέρας. Ξέρω καλά, πίνω νεράκι, θα χρειαστώ σε λίγο. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Μουστάκας μας αυτές τις γιορτές και έρχεται και Πάσχα προετοιμάζεται. Και πώς προετοιμάζεται, μας στέλνει ένα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα και μας λέει ότι ουσιαστικά το Πάσχα δεν είναι μόνο για τα βαφτιστήρια, αλλά είναι και για τους νονούς, φίλες και φίλοι, οι οποίοι νονοί θα τρέξουμε τις επόμενες μέρες προκειμένου να κάνουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Να χαμογελάσω, Αντώνης Φράγκος στην κάμερα. Ναι, Αντώνη, ναι. Ναι, να το δείξουμε τον Αντώνη τι κάνει πίσω από την κάμερα, παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Όχι, μην το κάνουμε. Μην το κάνουμε. Και να υπενθυμίσουμε λοιπόν σε όλους τους νονούς που θέλουν να κάνουν τα βαφτιστήρια τους να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα, ότι μπορούν να επωφεληθούν όλοι οι νονοί με έκπτωση 20% με μια συγκεκριμένη δωροκάρτα για αγορές άνω των 50 ευρώ αυτό το Σάββατο 1 Απριλίου. Τρέξτε νονοί και τρέχουμε κι εμείς για να δούμε και την καλύτερη είδηση της ημέρας και να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες και μετέπειτα. Λοιπόν, υπάρχει φίλες και φίλοι ένας κόσμος που το Πάσχα δεν παίρνουν δώρα μόνο τα βαφτιστήρια. Αυτό είναι το σλόγγαν του Μουστάκα μας. Ωστόσο, πάμε να δούμε και την καλύτερη είδηση της ημέρας, η οποία μας έρχεται από χθες το βράδυ. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς τελικά επισκεφθήκατε το πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο Ηρακλείου, διότι περάσαμε μια μαγευτική εμπειρία. Μοναδικές στιγμές, πρωτόγνωρες συγκυρίες και εμπειρίες για την ψυχή του ανθρώπου. Και αναφέρομαι βεβαίως στην καταπληκτική αυτή μουσική παράσταση με τίτλο «Όταν τα μάτια παίζουν μουσική», όπως βλέπετε, και είδαμε βεβαίως για πρώτη φορά την πρώτη Ελληνίδα μουσικό με σπαστική τετραπληγία και αδυναμία λόγου να καταφέρει τελικά να συμμετέχει σε ένα κονσέρτο, σε μια μουσική συναυλία, παίζοντας μουσική με τα μάτια, μέσω βεβαίως μια καταπληκτικής καινοτομίας του iHarp, του αγαπημένου Ζαχαρία Βαβακούση, ο οποίος είναι και ο δημιουργός, που άνοιξε το δρόμο σε άτομα με τετραπληγία να καταφέρουν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Δηλαδή, να παίξουν μουσική και να συνοδεύσουν μουσικά μεγάλους τραγουδιστές, όπως η Νατάσα Μποφίλιο, η οποία βρέθηκε επί σκηνής. Θέλουμε να ακούσουμε λίγο και να πάρουμε έτσι ένα χρώμα από το τι συνέβη χθες και να σας πω μετά και άλλες πολλές πληροφορίες. Πρώτη φράση που μαθαίνουμε. Από μικρή πρέπει να μοιραζόμαστε τα γλυκά και τα παιχνίδια με τα αδέρφια μας. Μάθε πλέον να μοιράζεσαι και έτσι δίνουμε ό,τι παίρνουμε. Και τα χρόνια περνάνε κι ό,τι τρώμε γεννάμε. Μάθαμε να ξεχνάμε πως το κάτι τελειώνει. Θα μπορούσα να συνεχίσω να τα ακούω για ώρες πραγματικά και γνωρίζοντας ότι μέσα σε αυτή τη μουσική ομάδα βρίσκεται και η καταπληκτική Αλεξάνδρα Κερλίδου, το κορίτσι το οποίο είναι η πρώτη Ελληνίδα με σπαστική τετραπληγία και χωρίς τη δυνατότητα λόγου, που κατάφερε τελικά να παίξει μουσική και να συντροφεύσει την αγαπημένη όλων Νατάσα Μποφίλιο. Βέβαια το συνέστημα ήταν καταπληκτικό, ήταν μοναδικό. Η σχέση μεταξύ των μουσικών, της ερμηνεύτριας και του κοινού ήταν τόσο ζεστή, τόσο με πάθος γινόταν όλο αυτό. Συμμετείχε το κοινό κατά τη διάρκεια
της ερμηνείας της Νατάσας Μποφίλιου. Ένα επίσης, δεν ξέρω, Δανάη, απόσπασμα το οποίο καταγράφηκε χθες, που έδειξε έτσι το πόσο σημαντική ήταν αυτή η βραδιά και πόσο ανάγκη τελικά είχε το ηρακλειώτικο κοινό για κάτι τόσο τελικά ποιοτικό, πρωτοποριακό και με τη μέθοδο του iHarp, δηλαδή άτομα να παίζουν με τα μάτια μουσική, κοιτώντας απλά έναν υπολογιστή. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο περιγράφηκε χθες. Να το δούμε, παρακαλώ πάρα πολύ. Μπορούμε. Δείτε. Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, κανένα εμπόδιο φαίνεται ότι δεν μπορεί να σταματήσει πλέον τα όνειρα κανενός. Πόσο μάλλον ανθρώπων οι οποίοι γεννήθηκαν με τετραπληγία, με προβλήματα λόγου, κινητικά προβλήματα. Εδώ βλέπουμε τη χρησιμότητα της τεχνολογίας και τη βοήθεια βεβαίως του Ζαχαρία του Βαβακούση, του νεαρού αυτού επιστήμονα, ο οποίος ζει στην Κρήτη, που δημιούργησε αυτό το καταπληκτικό μουσικό καινοτόμο εργαλείο. Τώρα, από εκεί πέρα να πούμε ότι έπαιξε επίσης και μπουζούκι ο Ανδρέας ο Τυμπακιανάκης, ένα τυφλό παιδί. Μπουζούκι, ακούστε, έπαιξε μπουζούκι ο τυφλός νεαρός, τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει και πρόσφατα εδώ στο στούντιο της εκπομπής, ενώ συμμετείχε και η νεανική χοροδία της Περιφερειακής Ενότητας του Ηρακλείου. Καταπληκτική είδηση, μοναδικές εμπειρίες, πολύ γλυκές στιγμές από αυτές που λαχταρούμε να βιώνουμε πλέον με όλα αυτά που διαδραματίζονται γύρω μας. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον αγαπημένο μας παιχνιδά του Μουστάκα, ο οποίος μας έφερε μια καταπληκτική είδηση και σήμερα και σας τη μεταφέραμε. Εσείς μην το ξεχνάτε, διότι όπως λέει και ο Μουστάκας, δεν γιορτάζουν μόνο τα βαφτιστήρια και δεν είναι μόνο η τιμητική για τα βαφτιστήρια μας αυτές οι μέρες, αλλά είναι η τιμητική και για τους νονούς όλους εμάς, οι οποίοι θα τρέξουμε αύριο, μεθαύριο, 1η Απριλίου, όχι δεν είναι ψέμα, είναι αλήθεια φίλες και φίλοι, θα κάνουμε αγορές στο Μουστάκα μας για τα αγαπημένα μας πρόσωπα και θα επωφεληθούμε για αγορές άνω των 50 ευρώ με μία δωροκάρτα, δωροεπιταγή 20% έκπτωση σε επόμενες αγορές. Και κάπως έτσι φίλες και φίλοι, το Πάσχα θα γίνει μια εύκολη υπόθεση και παιχνίδι για νονούς αλλά και για τα παιδιά. Αυτός είναι ο Μουστάκας μας, ένας κόσμος όνειρο φίλες και φίλοι, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι είναι το παιχνίδι? Το παιχνίδι είναι ανυπομονησία. Το παιχνίδι είναι χαρά. Είναι μαγεία. Το παιχνίδι είναι παρέα. Χρόνια πολλά, μπαμπά. Είναι αγάπη. Το παιχνίδι είναι όνειρο. Το παιχνίδι είναι Μουστάκας. Παιχνίδια Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο.